Ιανουάριο, μετά τη δημοσιότητα που πήρε η πρώτη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση ενηλίκων από την αθλήτρια Άντρια Ελευθερίου, θυμίζουμε, ακολούθησαν και άλλες. Είχαμε και Κύπρους που είχαν καταγγείλει κακοποίηση από ελλαδίτη ηθοποιό. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε την έκβαση αυτών των υποθέσεων και σήμερα τι γίνεται. Συνεπώς, έχουμε καλέσει την κυρία Κυριακή Λαμπριανίδου, είναι η βοηθός διευθύντρια του Τμήματος Καταπολέμησης του Εγκλήματος και Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Λαμπριανίδου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε έγνοια αυτό το κίνημα το Μίτσου, έτσι που βοήθησε πολλές γυναίκες και άντρες να καταγγείλουν τα όσα είχαν υποστεί και δίσταζαν. Δόθηκε έτσι μια όθηση, κάποια δεν είχαν καλή κατάληξη δυστυχώς ενώπιον δικαστηρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση σήμερα που είμαστε, πώς προχωρούν αυτές οι υποθέσεις. Έχουμε στοιχεία να πούμε. Ναι, λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι μέχρι σήμερα είχαμε ενώπιον μας 36 καταγγελίες που αφορούσαν παλαιότερες υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, σεξουαλικής κακοποίησης κτλ. Όπως βλέπετε και στη δική σας την οθόνη. 36 είναι από πέρσι, από τον Ιανουάριο, ή πάμε και πιο πίσω, οι 36 υποθέσεις αυτές. 36 ήταν μετά από την πρώτη που έγινε. Ξεκινούσαμε και καταμετρούσαμε μετά την πρώτη που είχε γίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, από αυτές 28, όπως βλέπετε, έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή, η διερεύνηση έχει ολοκληρωθεί ή σε κάποιες δυστυχώς οι παραπονούμενοι είχαν αποσύρει την καταγγελία τους. Ένα πράγμα που θα το δούμε και στη συνέχεια. Τρεις βρίσκονται υπό διερεύνηση και άλλες 5 στην νομική υπηρεσία, όπου αναμένουμε οδηγίες από την νομική υπηρεσία ως προς το σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι δυστυχώς υπήρξαν από κάποια από τα θύματα είχαν αποσύρει τις καταγγελίες τους. Και ήταν εδώ που είχαμε εντοπίσει και λίγο το θέμα της στήριξης αυτών των ατόμων από το δικό τους κύκλο, από τις δικές τους οικογένειες, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν με την καταγγελία που είχαν κάνει. Και δυστυχώς δεν μπορούμε ότι να όταν λέμε ολοκληρώθηκαν, εσείς δεν είχατε πλέον να κάνετε κάτι. Οι 28 αυτές περιπτώσεις, κάποιες έχουν οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Έτσι, αλλά κάποιες έχουν ναι, αποσύρει. 28 είναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Κάποιες έχουν αποσύρει και λέτε, ήταν εσείς που κρίνονται, κυρία Λαμπριανίδου, είχαν και υπόθεση αυτές να καταδικαστούν κάποιοι, αλλά τα θύματα αυτοί που είχαν καταγγείλει δεν είχαν στήριξη ή και ενδεχομένως είχαν και πιέσεις να αποσύρουν. Θα μιλήσω έτσι λίγο γενικά στο πλαίσιο αυτό. Όντως υπήρχαν καταγγελίες και καταθέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να σταθούν πάρα πολύ καλά στο δικαστηρίο. Ήταν σοβαρές. Αλλά φέρνοντας στο μυαλό μου μία από αυτές, δυστυχώς το άτομο το συγκεκριμένο αποφάσισε να αποσύρει κατόπιν πίεσης του γυναικού του περιβάλλοντος. Και αυτό μας είχε λυπήσει ιδιαίτερα, γιατί ήταν πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Ήταν καταγγελία που συνδέεται και με κάποιες άλλες υποθέσεις στο εξωτερικό. Ναι. Και δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε παρόλες τις προσπάθειες. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Κάποιες άλλες τα θύματα από μόνα τους ένιωσαν ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Και αυτό είναι κατανοητό. Ίσως κάποια στιγμή να μπορέσουν να επανέλθουν πίσω. Κάποια από τα θύματα τα έχουμε συμβουλεύσει και έχουν ήδη συνεργασίες και με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και με ψυχολόγους, ώστε να μπορέσουν να σταθούν ακόμα λίγο πιο δυνατά για να μπορέσουν να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία της ποινικής. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να είμαστε. Να έχουμε και άλλες τέτοιες. Να σας ενημερώσω φυσικά ότι συνεχίζονται καταγγελίες. Τις τελευταίες μέρες έχουμε πάρει τέτοιου είδους καταγγελίες. Όταν λέμε σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, επειδή είναι λίγο οι λέξεις ή οι ορισμοί ενδεχομένως να παρασύρουν. Όταν μιλάμε. Ναι, κυρία Σάββατα, μιλάμε για παιδιά, δεν υπάρχει τη λέξη παρενόχληση, υπάρχει κακοποίηση. Ναι, σωστό. Όταν μιλάμε για ενήλικες, η νομοθεσία αναφέρεται και σεξουαλικές κακοποιήσεις. Είναι τα νέα αδικήματα πλέον που εντοπίζουμε στον ποινικό κώδικα που αφορούν τα αδικήματα κατά των ηθών. Άρα πλέον υπάρχει μια ποικιλία εδώ αδικημάτων. Εδώ αυτός ο πίνακας που βλέπουμε αφορά ενήλικες που καταγγέλουν παρενόχληση ή και κακοποίηση ή θα τα δούμε στους βιασμούς εκείνο. Που... Όχι, αυτές να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Αυτές είναι καθαρά υποθέσεις οι οποίες καταγγέλθηκαν από το κίνημα Me Too. Αυτές είναι οι παγιές υποθέσεις. Ναι. Και λέτε ότι μέχρι σήμερα έχουμε άτομα που έρχονται στο ειδικό κλιμάκιο.